Σε απόγνωση, οι γονείς 40 νηπίων στην Πάτρα, έπειτα από κρούσμα μηνυγκίτιδας που παρουσιάστηκε στο σχολείο τους. Οι παιδίατροι συνέστησαν στους γονείς να πάρουν προληπτικά φάρμακο στα παιδιά τους, όμως το φάρμακο αυτό, όπως θα μας πει ο Νίκος Γιαπρακάς, είναι σε έλλειψη και οι γονείς, Νίκο, έψαχναν να βρουν τι θα κάνουν ακόμα και σε γειτονικές πόλεις. Ακριβώς, 24 ώρα αγωνίας λοιπόν για τους γονείς 40 νηπίων, καθώς στο σχολείο τους παρουσιάστηκε κρούσμα μηνυγκιδιόφωκου σε ένα κοριτσάκι 4 μόλις ετών. Να σου πω ότι ευτυχώς το κοριτσάκι νοσηλεύτηκε στην μέση παίδων του νοσοκομείου της Πάτρας και είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο όμως έπρεπε προληπτικά τα υπόλοιπα 40 παιδιά να πάρουν ειδική αγωγή, προληπτική αγωγή. Το φάρμακο όμως το οποίο συνέστησαν οι γιατροί δεν υπήρχε στην φαρμακεία της Πάτρας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο Γολγοθάς προκειμένου να βρουν το φάρμακο σε γειτονικές πόλεις όπως στον Πύργο ή στο Αγρίνιο. Με γονείς που του συνομιλήσαμε, μας είπαν ότι έφτασαν στο σημείο ακόμα και να ανταλλάσσουν δόσεις φαρμάκων για να μπορέσουν να καλυφθούν όλα τα παιδιά. Ενώ από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τονίστηκε ότι σήμερα θα λυθεί το πρόβλημα, καθώς έχουν εξασφαλιστεί όλες οι δόσεις που είναι απαιτούμενες για, για την χορήγηση στα 40 παιδιά. Το θέμα τέλος να σου πω ότι έφερε στην επικαιρότητα ο βουλευτής αρχαΐας του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος.